προς την Τουρκία έδωσε από το βήμα του 23ου Συνεδρίου του Economist στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, αναλύοντας το όραμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για σύσταση και λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας και συνεργασίας. Εδώ έρχομαι στο θέμα της Τουρκίας, η οποία και φυσικά δεν αποκλείεται σε καμία απολύτως περίπτωση από το να συμμετέχει σε αυτόν τον οργανισμό. Αντίθετα, εμείς επιθυμούμε την Τουρκία να είναι μέλος αυτής της συνεργασίας. Ξέρετε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Αν μπορούσαμε να την αλλάξουμε, ενδεχομένως να παίρναμε την Κύπρο κοντά στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στη Δανία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα είμαστε απόλυτα ρεαλιστές. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι το μέλλον μας και μόνο μέσα από την συνεργασία όλων των κρατών θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνουμε προς την Τουρκία, ότι θα πρέπει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στην περιοχή και μέσα από την επίλυση του Κυπριακού να δούμε πώς και η Τουρκία συμμετέχει σε αυτή την περιοχή. Τα ωφέλη που έδειξε θα είναι πολύ μεγαλύτερα για όλους. Στη σκιά των τουρκικών παράνομων ενεργειών στην Κυπριακή ΑΟΣ, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης μίλησε για μεθοδεύσεις προς αποθάρρυνση των εταιριών στην Ανατολική Μεσόγειο. It is important to keep our eyes on the ball, because what does Turkey intend to make out of all this situation? I believe the number one aim is to create turbulence so that it becomes difficult for companies to operate, to invest the billions of dollars that are needed to create this infrastructure. Ως προς τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Λευκωσίας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο συζητήσεων με την κοινοπραξία Νόπολ Τέλεκ για τη συνομολόγηση του σχεδίου ανάπτυξης στο οικόπεδο Αφροδίτη. Την ίδια ώρα, καλά ενημερωμένες πηγές αποκαλύπτουν πως στις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Παράνομα.